πρόταση, απλά είναι λίγο διαφορετική. Είναι μια διαφορετική πρόταση που έρχεται από το άλλο ημισφαίριο, από το νοτιοημισφαίριο, από την Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα από την Τασμανία. Μια περιοχή απόλυτα εξαρτημένη από το λιθάνθρακα και τα ορυκτά καύσιμα. Οι πρωτότυπες τουρμπίνες λοιπόν που εγκαταστάθηκαν στις ταράτσες των κτηρίων εκείνες, διαφορετικά σχεδιαστικές, μπήκαν σε πρώτη φάση σε ένα κτίριο στο λιμάνι και κατάφεραν να καλύψουν αρκετά μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών του συγκεκριμένου κτηρίου. Το πιο σημαντικό όλων, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι η όλη προσπάθεια επιδοτήθηκε από το κράτος. Η πολιτεία της Αυστραλίας, η Τασμανία, βασίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες σε εισαγόμενο λιθάνθρακα για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Όμως στην πρωτεύουσα του νησιού, το Χόμπαρτ, τώρα έγινε ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέσσερις τεράστιες και πρωτότυπες ανεμογεννήτριες εγκαταστάθηκαν σε ένα από τα υψηλότερα κτίρια της πόλης, δίπλα στο λιμάνι, εκεί όπου συνήθως οι άνεμοι είναι ισχυροί. Η κάθε ανεμογεννήτρια μπορεί να παράγει μέχρι 12 κιλοβάτ και στο σύνολό τους θα καλύπτουν μέχρι 14% των ενεργειακών απαιτήσεων του κτηρίου. Κανένα άλλο κτίριο στον κόσμο δεν έχει αυτήν την παραγωγική ισχύ και σε κανένα άλλο κτίριο δεν έχουν εγκατασταθεί τέτοιου τύπου κάθετες τουρμπίνες. Άρα σίγουρα αποτελεί παγκόσμια πρωτιά. Οι τουρμπίνες κατασκευάστηκαν στην Κίνα από ανεκυκλωμένο αλουμίνιο. Όμως η ελπίδα είναι σύντομα να γίνεται εγχώρια η κατασκευή τους. Αυτό που δηλώνει η εικόνα αυτής της εγκατάστασης είναι ότι έχουμε μπει για τα καλά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι στην Τασμανία έχουμε την τεχνογνωσία και μπορούμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας με τέτοια έργα. Όμως, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των ανεμογεννήτριων, υπήρξαν διαδηλώσεις ενάντια στην εξάρτηση της Τασμανίας από τον λιθάνθρακα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις καλοδέχτηκαν τις καινούριες ανεμογεννήτριες, αλλά απαιτούν μια πολύ πιο ουσιαστική ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με κρατικές επενδύσεις και το σημαντικότερο, μια τιμή στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα βλέπαμε να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές αρκετή ενέργεια για όλους τους Τασμανούς, ακόμα και την εποχή αιχμής. Οι τέσσερις τουρμπίνες στο λιμάνι του Χόμπαρτ είναι μόνο η αρχή. Και άλλα παρόμοια έργα θα γίνουν στην πόλη τους επόμενους μήνες, ενώ έχει εκδηλωθεί και ενδιαφέρον για τις ανεμογεννήτριες από άλλες μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας. Η Ελλάδα, ως μια χώρα όπου πρέπει να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όπου υπάρχουν αστικά κέντρα με άφθονο αέρα, πιθανόν να μπορεί να πάρει σημαντικά μαθήματα από αυτό το νησί στην άλλη άκρη του κόσμου. Τώρα, Κατερίνα.